Κύριε, ποθώ την άφηξή σου σε μία στιγμή, από τη μια στιγμή στην άλλη. Άφησε το ταπεινό μας σώμα να μεταμορφωθεί. Κάνε μας όλους Αγίους. Αμήν. Και φέρε μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Τι σημαίνει να μεταμορφωθούμε μέσα σε μια στιγμή? Η εικόνα της σάρκας μας θα αλλάξει ακαριαία όταν ο Κύριος κατέβει και εμφανιστεί σε μας. Θα ανέλθουμε στον ουρανό, θα συναντηθούμε με τον Κύριο. Σωστά. Μετά το άκουσμα αυτής της επικοινωνίας, οι πιστοί είναι πιο σίγουροι για την είσοδό τους στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά αμελούν να κάνουν πράξη το λόγο και τις εντολές του Κυρίου. Ο Κύριος Ιησούς το είπε καθαρά. Δεν θέλεις έλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση του Κυρίου Ιησού για τη Βασιλεία των Ουρανών. Το να ακολουθούμε το λόγο του Παύλου και να ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα αλλάξει ακαριαία την εικόνα μας ώστε να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών δεν μπορεί να είναι λάθος. Όσο για την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να ακολουθούμε μόνο το λόγο του Κυρίου Ιησού. Γιατί εν τέλει ο Κύριος Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Χριστός. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Σωτήρας. Ο λόγος του Κυρίου Ιησού είναι η αλήθεια. Μόνο ο λόγος του Κυρίου Ιησού έχει εξουσία. Εφόσον ο Θεός είναι παντοδύναμος, μία και μόνο λέξη του Θεού δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και επέτρεψε στους νεκρούς να γερθούν ξανά. Ο Θεός μπορεί να μας κάνει αγίους εκφέροντας απλά μία λέξη. Γιατί ο Θεός πρέπει να ενσαρκωθεί για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσεως και του εξαγνισμού του ανθρώπου? Η δημιουργία όλων των πραγμάτων από την ανυπαρξία έχει επιτευχθεί μόνο με μία λέξη του Θεού. Δόξα το Θεό! Αλλά για να εξαγνιστεί και να μεταμορφωθεί μία διεφθαρμένη ανθρωπότητα, πρέπει πρώτα ο Θεός να ενσαρκωθεί και έπειτα να εκφράσει πολλές αλήθειες, ώστε να κρίνει και να εξαγνίσει τον άνθρωπο. Προκειμένου να βιώσουμε την κρίση του Θεού, να αποβάλουμε τη διαφθορά και να εξαγνιστούμε, απαιτείται μια διαδικασία που παίρνει πολύ χρόνο. Είναι η διαδικασία της μάχης του Θεού με τον Σατανά. Αμήν. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: ο Σατανάς διεύθυρε τη σάρκα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έγινε η ενσάρκωση του Σατανά και έγινε το αντικείμενο που θα νικηθεί από τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο της μάχης με τον Σατανά και τη σωτηρία της ανθρωπότητας λαμβάνει χώρα στη γη. Και ο Θεός πρέπει να γίνει άνθρωπος για να πολεμήσει τον Σατανά. Αυτό είναι έργο μέγιστης πρακτικότητας. Η ουσία του έργου της παίδευσης και της κρίσης είναι να εξαγνίσει την ανθρωπότητα για την ημέρα της τελικής ανάπαυσης. Διαφορετικά, ολόκληρη η ανθρωπότητα δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει το δικό της είδος ή να εισέλθει στην ανάπαυση. Αυτό το έργο είναι το μοναδικό μονοπάτι της ανθρωπότητας για να εισέλθει στην ανάπαυση. Αμήν.